Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε καταρχάς πάρα πολύ για την υπομονή σας, ζητώντας ταυτόχρονα συγγνώμη για αυτή τη μικρή καθυστέρηση στην έναρξη αυτής της απογευματινής συνεδρίας, η οποία θα διαπραγματευτεί το θέμα της κινητικότητας και της πανδημίας του COVID-19. Ενώντας με τον όρο κινητικότητα θα επικεντρωθούμε στους πληθυσμούς οι οποίοι κινούνται, κυρίως τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Έχω την τιμή να προεδρεύω σε μια συνεδρία με τρεις πολύ καλούς και καταξιωμένους συναδέλφους, ειδικούς στο χώρο, η κάθε μία και ο καθένας από αυτούς. Πριν ξεκινήσω στον πρώτο ομιλητή, ήθελα να δώσω λίγο το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η σημερινή συνεδρία, με τρεις παρουσιάσεις, με τρεις διαφάνειες. Η πρώτη από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων, το ECDC, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει κάποια απόδειξη που να δείχνει ότι η μετάδοση του ιού του COVID-19 μπορεί να είναι μεγαλύτερη ανάμεσα στους μετανάστες και στους πρόσφυγες. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι ότι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εξαιτίας πολύ συγκεκριμένων συνθήκων. Το γεγονός ότι έχουν μεγαλύτερη φτώχεια, το γεγονός ότι είναι αναγκασμένοι να ζουν σε συνθήκες υπερπληθυσμού και τέτοιες που δεν τους επιτρέπουν να τηρούν τη φυσική αποστασιοποίηση, και όταν σε περιοχές και σε χώρες όπου τυχαίνει να εργάζονται, εκπροσωπούνται στις εργασίες που έχουν τηλεεργασία, που χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Βλέπετε εδώ ενδεικτικά αυτό το γράφημα από τον ΟΣΑ, που δείχνει ακριβώς ότι ακόμα και όσοι δουλεύουν, οι πιθανότητες να κάνουν τηλεεργασία σε σχέση με τους άλλους εργαζόμενους είναι σχεδόν οι μισές. Και εξαιτίας αυτών των παραγόντων, κάποιες μελέτες στην Γαλλία και στη Σουηδία δείχνουν ότι υπάρχει μία αύξηση στη θνητότητα την περίοδο της πρώτης έξαρσης της πανδημίας, το Μάρτιο και τον Απρίλιο, 10η με 19η εβδομάδα του 2020, σε σχέση με τις αντίστοιχες εβδομάδες του 2019. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα, και δίνω κατευθείαν το λόγο στην πρώτη ομιλήτρια, στην κυρία Έλλη Ιωαννίδη. Η κυρία Ιωαννίδη είναι κοινωνιολόγος της υγείας και για πολλά χρόνια ήταν συνεργάτης και στέλεχος του τομέα κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα υγείας των μεταναστών, με συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και σε διεθνείς οργανισμούς. Χωρίς περαιτέρω κουβέντες, Έλλη, κυρία Ιωαννίδη, ο λόγος εσάς. Καλησπέρα, ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που ξεκίνησε ο κύριος Κουλιαράκης για τους μετανάστες και την περισσότερο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν. Έγινε μία, θα σας παρουσιάσω μία πρωτοβουλία. Δεν είναι ακριβώς η έρευνα έτσι όπως την ξέρουμε, η έρευνα που γίνεται σε χρηματοδοτούμενη από ευρωπαϊκά προγράμματα κτλ. Είναι μία πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο της Γάντης και δείχνει ακριβώς αυτό το Apart Together. Ξεκίνησε να δείξει πώς τα μέτρα που έχουν πάρθει, όχι πόσο κινδυνεύουν, τα μέτρα που έχουμε πάρει για τον COVID έχουν επηρεάσει τις ζωές των μεταναστών προσφύγων στην Ευρώπη. Αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε από αυτά τα πανεπιστήμια που βλέπετε εδώ και στη συνέχεια ενδιαφέρθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ώστε αυτή η μελέτη να γίνει, ενώ ξεκινήσαμε για ευρωπαϊκό επίπεδο, να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιέχει 30 ερωτήσεις, έχει μεταφραστεί σε 37 γλώσσες και συμμετέχουν μετανάστες πρόσφυγες από 16 ετών και άνω.
Τα πρώτα στοιχεία, αυτά που θα παρουσιάσουν πρώτα στοιχεία, δυστυχώς δεν υπάρχουν συγκριτικές μελέτες, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή όπως έχουν έρθει μέχρι το Σεπτέμβριο, γιατί η έρευνα συνεχίστηκε μέχρι και το Νοέμβριο και συγκεντρώθηκαν 28.859 άτομα. Εγώ θα μιλήσω για τις 8.000 στην αρχή, ενώ είχαμε 53 χώρες, τώρα έχουμε φτάσει σε 156 χώρες. Αυτά τα αποτελέσματα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας θα παρουσιαστούν μέσα Δεκεμβρίου. Γύρω στις 18 με 20 Δεκεμβρίου θα έχουμε την έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για αυτή τη μελέτη. Όπως βλέπετε, πρέπει να πω εδώ ότι δεν έγινε ένας διαχωρισμός, έτσι. Δεν είπαμε, ενώ είπαμε μετανάστες πρώτης γενιάς, δεν βάλαμε κάποιο άλλο και φίλτρο οτιδήποτε, ενώ η έμφαση που θέλαμε να δοθεί είναι στους αιτούντες άσυλο και άτομα χωρίς έγγραφα, γιατί είναι και τα άτομα που συγκεντρώνονται περισσότερο σε κέντρα φιλοξενίας κτλ. Και έτσι μπόρεσαν και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο αρκετοί μετανάστες, και όπως θα δείτε εδώ που μένετε, ένα μεγάλο ποσοστό, 82%, μένει σε σπίτια, γιατί είναι αυτοί οι μετανάστες που έχουν σε περισσότερες περιπτώσεις και έγγραφα νόμιμα σε κάποια χώρα. Πιστεύω ότι όταν κάνουμε συγκριτικές μελέτες θα δούμε τα ποσοστά σε αυτές τις ομάδες που μας ενδιαφέρουν, τους αιτούντες άσυλο και άτομα χωρίς έγγραφα, θα είναι φυσικά πολύ μεγαλύτερα τα ποσοστά αυτών που μένουν, όπως βλέπετε εδώ στο δρόμο, 1,40, μιλάμε για 103 άτομα και διάφορα άλλες ομάδες. Τώρα, βλέπετε εδώ, είμαι πολίτες αυτής της χώρας, τα προσωρινά έγγραφα έχει το 33% και καθόλου έγγραφα το 8,42%. Αυτές οι δύο ομάδες είναι για αυτές τις οποίες ενδιαφερόμαστε και οι οποίοι, όπως βλέπετε, είναι ένας σημαντικός αριθμός ακόμα και σε αυτά τα πρώτα στοιχεία που σας παρουσιάζω. Οι περισσότεροι, όπως βλέπετε, είναι είτε σπουδαστές είτε δουλεύουν. Ήταν κάποιοι που ήταν ήδη άνεργοι όταν μας αντιμετωπίσαμε το θέμα του COVID και ένα ποσοστό που δουλεύει, όπως έδειξε ο κύριος Κουλιαράκης, είναι λίγοι να δουλέψουν στα σπίτια, το 12%, το 12-13%. Τώρα, αν είχαν συμπτώματα, μόνο ένα 8,54% είπαν ναι, αυτό που ήδη θεωρούν ότι είχαν συμπτώματα, και ένα 3,64% ήταν όντως θετικοί στο τεστ. Τώρα, αν παίρνουν τα μέτρα τους, βλέπουμε ότι να πλένουν τα χέρια τους το πάντα και μερικές φορές, είναι αρκετά υψηλά ποσοστά. Εάν κρατούν τη φυσική απόσταση πάντα και μερικές φορές, αρκετά υψηλά τα ποσοστά. Να καλύπτουν τη μύτη και το στόμα σε δημόσιους χώρους, πάλι είναι ψηλά τα ποσοστά. Να αποφεύγουν τα δημόσια μέσα, βλέπετε κάποιοι... η απάντηση το 9,88 δεν μπορώ να το κάνω αυτό στην κατάσταση που ζω. Οι περισσότεροι προσπαθούν να τα αποφύγουν. Τώρα, από πού παίρνουν την πληροφορία? Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι παίρνουν την πληροφορία από τη χώρα στην οποία ζουν. Αυτό βέβαια σε χώρες όπως η δική μας, που αρκετοί από τους μετανάστες μας πρόσφυγες δεν μιλάνε ελληνικά, μιλάμε αυτούς που έχουν έρθει πρόσφατα. Σε ενδιαφερόμαστε για την... τους αιτούντες άσυλο, αυτού που μας ενδιαφέρουν, δεν μιλάνε τη γλώσσα. Σε περισσότερες πιθανόν να είναι, αν δούμε στη δική μας ομάδα για την Ελλάδα, που κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, θα δούμε θα είναι περισσότερο από άλλες, όπως για παράδειγμα η τρίτη ερώτηση που είναι από μη κυβερνητικές ή οργανώσεις που με υποστηρίζουν. Βλέπετε τα social media, 58, είναι πολύ ψηλό το Facebook, Instagram κτλ. Υψηλά ποσοστά. Από εκεί παίρνουν την ενημέρωση. Τώρα, αν κάποιος από την οικογένειά του είχε συμπτώματα, θα πήγαιναν σε γιατρό, ένα πολύ ψηλό ποσοστό, 90%. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι γιατί δεν θα πήγαιναν στο γιατρό, και έχω βάλει με κόκκινο αυτοί που φοβούνται ότι θα τους υπάρχει ο κίνδυνος να τους συλλάβουν και να τους στείλουν πίσω από εκεί που στην πατρίδα ή από τη χώρα που, την οποία προέλευσης ή τη χώρα που την οποία ξεκίνησαν, γιατί όπως ξέρετε πολλοί από την Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορεί να έχουν φτάσει σε μια άλλη χώρα και τους στέλνουν πίσω στη χώρα, στην πρώτη χώρα την οποία έχουν εισέλθει. Εδώ είναι ενδιαφέροντα τα ποσοστά. Για παράδειγμα, το 13,3% δεν υπάρχουν γιατροί εκεί που ζουν. Και το δεύτερο ποσοστό, το 14%, δεν υπάρχουν οικονομικά μέσα. Δεν μπορούν να... και αυτό το δεν μιλάω τη γλώσσα, το 5%, φαντάζομαι στη δική μας ομάδα θα είναι πολύ ψηλότερο, αν κάνουμε για τη χώρα μας.
Τώρα, όταν αντιμετωπίσαμε την κρίση με τον COVID, αν έχουν περισσότερα προβλήματα σε σχέση με τη στέγαση, βλέπουμε ότι είναι χειρότερα από πριν ένα 27%, έχουν πρόβλημα να βρουν σπίτι, να βρουν δουλειά το 43%, βλέπετε εδώ ανεβαίνουν τα ποσοστά, αν αισθάνονται ανασφάλεια, αν νιώθουν σιγουριά, χειρότερα το 56%, δεν νιώθουν ασφάλεια σε αυτή την κατάσταση, όπως και περισσότερο από εμάς βέβαια, τελείως δεν διαφέρει από εμάς. Το 24% έχουν και πρόβλημα με τροφή, έτσι, με το να εξασφαλίσουν το φαγητό. Τα οικονομικά το 41%, πολύ σημαντικό, το οποίο επαναλαμβάνω και για εμάς στη χώρα μας υπάρχουν και αρκετοί από εμάς που θα αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικά μέσα σε αυτό το lockdown που ζούμε. Η κατάσταση της υγείας, βλέπετε ότι είναι χειρότερα το 20% για να βρουν γιατρούς και τα λοιπά. Τώρα, σε σχέση με τα χαρτιά τους και τα λοιπά, αν ακυρώνονται, όπως βλέπετε για το άσυλο, ένα 15% είπε ναι. Εάν άλλαξαν τις συναντήσεις με τους δικηγόρους, 17% ναι. Το να βρουν πληροφορίες και στήριξη σε αυτά που ψάχνουν για να κάνουν τα χαρτιά τους και τα λοιπά, 26%, βλέπετε, καθυστερούν όλες αυτές οι διαδικασίες μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ζούμε. Εάν αισθάνονται αποκομμένοι από την οικογένεια, είναι χειρότερα το 23%, δεν είναι κοντά στις οικογένειές τους. Με φίλους, βλέπετε, 48%, όπως αυτό όμως θα το πούμε και εμείς, έτσι, είναι... Να συναντήσεις κάποιους είναι δύσκολο, με σπουδαστές, με τους συμμαθητές και τους συναδέλφους, και εδώ είναι χειρότερα. Αυτές οι κοινωνικές επαφές, το ξέρουμε, δεν υπάρχουν. Με τους γείτονες είναι χειρότερα. Τώρα εδώ είναι οι ερωτήσεις που σχετίζονται με τις διακρίσεις, το ρατσισμό κτλ. Εάν αισθάνονται ότι τους μεταχειρίζονται διαφορετικά λόγω της καταγωγής, είναι υψηλό το ποσό, 18%. Κοντά που λέει ναι, είναι χειρότερα. Εάν τους αποκαλούν διάφορα ονόματα λόγω της καταγωγής ή της θρησκείας, ένα 8%. Εδώ πάλι θέλω να επισημάνω ότι αν κάνουμε, δούμε τα ποσοστά σε ομάδες και δούμε, για παράδειγμα, για τη χώρα μας, πιστεύω ότι υπάρχει, τα ποσοστά θα είναι πολύ υψηλά για τη συγκεκριμένη ομάδα, δηλαδή ετούντες άσυλο και νεοαφιχθέντες, γιατί όλοι ξέρουμε ότι από τον καιρό που έχουμε αντιμετωπίσει την κρίση του COVID, όταν έρχονται οι καινούργιες βάρκες στα νησιά και τα λοιπά, εκτός των άλλων τώρα φοβούνται ότι είναι και φορείς της ασθένειας και τους αντιμετωπίζουν πολύ χειρότερα από ό,τι πριν. Άρα αυτό το πράγμα είναι κάτι που... θα το συναντήσουμε σε υψηλότερα ποσοστά στη χώρα μας. Εάν με αποφεύγουν, είναι κάποιοι που τους αποφεύγουν από ό,τι περισσότερο. Τώρα εδώ είναι πώς αισθάνονται ήδη, αν υπάρχουν ψυχολογικά πώς είναι. Εάν αισθάνονται κατάθλιψη, προσέξτε το, μερικές φορές και συχνά, είναι πάρα πολύ συνέχεια, είναι αρκετά υψηλά τα ποσοστά. Εάν στενοχωριούνται, ανησυχούν γι' αυτό, και εδώ είναι υψηλά τα ποσοστά, βλέπετε, η ψυχολογική τους κατάσταση έχει επιπτώσεις. Εάν νιώθουν άγχος, είναι αρκετά και εδώ υψηλά τα ποσοστά. Εάν νιώθουν μοναξιά, και εδώ. Τι τους στεναχωρεί περισσότερο, να μην αρρωστήσουν οι δικοί τους, ένα 61%, και αυτό που λένε τα 44% τα οικονομικά, που απασχολούν όλους μας φυσικά. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι δεν θα βρουν φροντίδα, πιθανόν να μην έχω την ιατρική φροντίδα που χρειάζομαι, ότι δεν θα έχω το 24%, 25%, δεν θα μπορέσω να συντηρήσω την οικογένειά μου, να προσφέρω φαγητό στην οικογένειά μου, και φυσικά ότι θα αρρωστήσουν και οι ίδιοι, είναι ένα 43,8%. Ότι θα χάσουν τη δουλειά τους, η αβεβαιότητα για το μέλλον, το 48,46%, είναι ακόμα χειρότερα για αυτούς το μέλλον, πώς θα γίνει. Και εδώ κλείνω με μία φωτογραφία που μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ είναι ένα κρουαζιερόπλοιο που μπαίνει στο λιμάνι της Χίου, στο νησί μου, και παράλληλα με μία βάρκα προσφύγων. Αυτή η φωτογραφία μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι αυτό που είναι ο κόσμος μας. Μια μεγάλη ομάδα πάει για τουρισμό και μια μεγάλη ομάδα πάει για να σωθεί.
Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν έχετε ερωτήσεις, οτιδήποτε, στη διάθεσή σας στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ιωαννίδη. Πολύ ενδιαφέροντα ποσοστά. Σαν πρώτη αποτύπωση αυτής της πολύ μεγάλης, της μεγάλης προσπάθειας ερευνητικής. Φυσικά θα έχει ενδιαφέρον, όπως πολύ σωστά είπατε κυρία Ιωαννίδη, να δει κανένας τα συγκριτικά στοιχεία, είτε μεταξύ χωρών, είτε μεταξύ κατηγοριών, ας το πούμε έτσι, ομάδων συμμετεχόντων, ομάδων προσφύγων, για να δει έτσι λίγο τυχόν διαφορές. Αυτό που ένα πρώτο μικρό σχόλιο είναι ότι δείχνουν μία εικόνα, μου αφήνουν μία αίσθηση τα ποσοστά ότι δεν είναι πολύ διαφορετικά από αυτό που θα περίμενε κανείς από το γενικό πληθυσμό. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε λίγο αυτό και να ρωτήσω αν... Έτσι είναι. Πιστεύω ότι δεν είναι πολύ μακριά, όπως και στην πρώτη διαφάνεια που φάνηκε αυτό που δείξατε πριν, ότι όντως δεν περιμένουμε να διαφέρουν από εμάς, αλλά όταν δούμε τις συνθήκες για αυτούς, παράδειγμα, που ζουν στα κέντρα υποδοχής, στα νησιά κτλ., σε αυτούς φαντάζομαι τα ποσοστά θα είναι τελείως διαφορετικά. Οι συνθήκες, αυτό να είναι όλοι μαζί συγκεντρωμένοι, υψηλή ομάδα ατόμων που δεν μπορούν να πάρουν τα μέτρα, δεν μπορούν να πάνε σε γιατρούς, εκεί διαφέρουν σίγουρα. Οπότε η διαφοροποίηση θα έρθει μόνο σε αυτούς που είναι σε τέτοιες συνθήκες. Οι αιτούντες άσυλο και αυτοί που είναι χωρίς χαρτιά, όπως είπαν, που μένουν στο δρόμο. Και που φυσικά τα ποσοστά στους 28.000 θα είναι πολύ περισσότερα από τους 100 που είπα σε αυτή τη μικρή ομάδα. Σίγουρα, ναι. Ωραία. Ήθελα να, αν έχουμε λίγο χρόνο, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι από τους συμμετέχοντες. Ωραία. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στη δεύτερη ομιλία. Είναι ο συνάδελφος ο κύριος Φούσκας. Ο κύριος Φούσκας είναι κοινωνιολόγος της υγείας, είναι εξωτερικός συνεργάτης στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ο ίδιος έχει μία μακρά εμπειρία σε θέματα έρευνας και διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος, με εξειδίκευση λίγο περισσότερο στο πώς η εργασία των μεταναστών έχει επίπτωση στην υγεία τους. Κύριε Φούσκα, ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουλεράκη. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου να συμμετέχω στο συνέδριο με τόσο σημαντικούς παρευρισκομένους και ομιλητές και ομιλήτριες. Είναι ιδιαίτερη χαρά, διότι βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο αναφορικά και με την ίδια τη πορεία και ουσιαστικά αυτό βλέπουμε και η έρευνα και η αναζήτηση όλων αυτών των ερωτημάτων όπως θέσατε και εσείς δεν σταματά. Το θέσατε και εσείς στην εισαγωγική σας ομιλία, το βλέπουμε και από την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη της κυρίας Ιωαννίδη. Εγώ θα προσπαθήσω στο χρόνο που έχω να θέσω ένα πλαίσιο αναφορικά με την ίδια τη διαδικασία της της μετανάστευσης την οποία θα ακολουθήσει, που έχει ήδη ξεκινήσει από το 2015 και θα δούμε πολλά πράγματα να συνεχίζονται μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού. Βλέπουμε ουσιαστικά το ότι υπάρχει μια συνέχεια και η οποία δυστυχώς διαπιστώνεται σε πολλαπλές μελέτες διεθνών οργανισμών, πανεπιστημίων και ερευνητών, ότι δυσχεραίνεται η καθημερινή τους πορεία σε μια χώρα. Πόσο μάλλον ουσιαστικά, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, όπως έλεγα, αναφερόμαστε στο πώς συνέχειες, οι οποίες έχουμε διαπιστώσει, οι οποίες προκαλέσανε προβλήματα στο παρελθόν, φαίνεται να συνεχίζονται και πόσο μάλλον σε μία περίοδο που τόσο όπως θέσατε και εσείς και η κυρία Ιωαννίδη και εσείς κύριε Κουλεράκη, στις παρατηρήσεις σας ήταν ακριβώς ότι και ο προσωπικός όρος αλλά και οι συνθήκες στις οποίες θα συναντούν καθημερινά είναι προβληματικές. Στο πλαίσιο λοιπόν της παρουσίασής μου ουσιαστικά θα προσπαθήσω να θέσω ακριβώς ένα πλαίσιο
το οποίο συσχετίζεται τόσο με την ίδια διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών, ετούντες άσυλο, πρόσφυγες και οικονομική μετανάστες. Αυτή τη στιγμή θα μιλήσουμε κυρίως για μεικτές ροές και τι συνθήκες θα συναντήσουν κατά τη διαμονή τους είτε σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης είτε σε άλλους χώρους φιλοξενίας, αναφορικά φυσικά και με τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η πολιτεία στο πλαίσιο αυτό. Είτε μιλήσουμε για τα σύνορα, είτε μιλήσουμε λοιπόν για, για το νομικό καθεστώς τους, είτε μιλήσουμε για διαχειριστικούς παράγοντες αναφορικά με τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών περιφερειακά και ειδικά μέσα στην ίδια τη διαδικασία της μεταναστευτικής πολιτικής, είτε δούμε τις μετακινήσεις των πληθυσμών και ουσιαστικά περιορισμούς σε αυτό που συσήκει για το γενικότερο πληθυσμό, για το γενικό πληθυσμό, φυσικά και το αντίκτυπο που έχει στην υγεία τους. Ουσιαστικά, αυτό που το οποίο τονίζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ότι οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι ετούντες άσυλο είναι εκτεθειμένοι σε νόσους, σε ασθένειες, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με την περίπτωση του κορονοϊού, ακριβώς λόγω των συνθηκών τις οποίες θα συναντήσουν ακόμα και στις χώρες στις οποίες θα φτάσουν, κυρίως λόγω του υπερπληθυσμού, της υπερσυγκέντρωσης που υπάρχει στις εγκαταστάσεις και στους χώρους υποδοχής και ταυτοποίησης. Συνθήκες οι οποίες ουσιαστικά θα συγκεντρώνονται μεγάλος αριθμός. Εκεί θα συναντήσουμε στις περισσότερες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στα 5 νησιά όπου θα υπάρχουν και τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, συνθήκες οι οποίες θα δυσχεραίνουν την πραγματικότητα και την καθημερινότητά τους, από ελλείψεις καθημερινών ειδών, από ό,τι έχει να κάνει με χώρους αποχωρητηρίων, υγιεινής, καθαρού νερού. Όλα αυτά, ακόμα και φυσικά, όπως βλέπετε, συνθηκών αναφορικά και με την προστασία τους από τις καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, αυτό παρατηρήσαμε και στο παρελθόν. Ξέρετε, τα θέματα υγείας έχουν ξεκινήσει στην Ελλάδα να συζητώνται τουλάχιστον το 2009, από το 2010 και μετά. Παράλληλα με την οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση τότε, τη διεθνή, η χώρα μας είχε μπει σε μια μεγάλη συζήτηση, μια δίνη συζήτηση αναφορικά με το κόστος περίθαλψης ανεπίσημα εισερχομένων ή μη ασφαλισμένων μεταναστών που εργάζονταν. Όλοι εκείνοι που ουσιαστικά βρίσκονταν σε ένα ευπαθές καθεστώς αναφορικά με την υγεία τους. Θα δούμε λοιπόν στις περισσότερες περιπτώσεις που τα ίδια τα άτομα αντιμετωπίζουν λοιπόν μια συνέχεια, κάτι το οποίο ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό σαν αντικείμενο προβληματικής και δυστυχώς τη συγκεκριμένη στιγμή θα μπορεί να συμπλαισιωθεί ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και τις συνθήκες και τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Χαρακτηριστικότερα, έχουμε πάρα πολλές εκθέσεις και διεθνών οργανισμών αλλά και ουσιαστικά μη κυβερνητικών και διεθνών οργανισμών που τονίζουν τις ελλείψεις ακόμα και σε επαγγελματίες υγείας, ακόμα και σε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στους χώρους αυτούς, γιατί εκτός των συνθηκών υγείας και υγιεινής, αναφερόμαστε φυσικά και σε τραυματικές εμπειρίες, τις οποίες έχουν πολλοί. Ποια είναι η καθημερινότητά τους? Θα περιμένουν τουλάχιστον 2 με 3 ώρες καθημερινά για να λάβουν το φαγητό τους. Εκεί πολλές φορές θα το περιγράψουν ως όχι επαρκής ποσότητα ή όχι καλής ποιότητας. Επομένως, πολλές φορές θα φύγουν από την ουρά ενώ περιμένουν, δεν θα κρατούν αποστάσεις. Και αυτό το οποίο θα παρατηρήσουμε τις περισσότερες φορές είναι το ότι θα αρχίσουν να προκαλούνται προβλήματα και όταν αφορά τη διατροφή τους, αλλά και γενικότερα, πόσο μάλλον όταν θα υπάρχουν προβλήματα και στο να διατηρήσει κανείς αποστάσεις με άλλα άτομα. Αυτό το οποίο παρατηρούμε λοιπόν είναι το ότι βρίσκονται σε μια συνεχή επισφάλεια αναφορικά με την υγεία τους, βρίσκονται σε άσχημες συνθήκες αναφορικά με τους υπόλοιπους πληθυσμούς που θα πούμε σε περισσότερες περιπτώσεις, ακόμα και οι οποίες παροχές ειδών καθυστέρησαν σε μεγάλο βαθμό και αυτό φάνηκε σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και τα μέτρα τα οποία είχαν να κάνουν και με τη διαχείριση των ατόμων που είχαν εντοπιστεί ως κρούσματα ιδιαίτερα μετά τον Αύγουστο. Θα έρθουμε όμως αυτό σε λίγο. Είχαμε, ξέρετε, πριν την μεγάλη πυρκαγιά στη Μόρια, στο ΚΙΤ εκεί, ουσιαστικά στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σίγουρα δεν ήταν η πρώτη φορά. Είχαμε λίγους μήνες πριν, είχαμε και στη Χίο, είχαμε και στη ΣΑΜΟ, είχαμε ξανά στη Λέσβο το Μάρτιο. Επομένως, όλες αυτές οι
συγκρούσεις μεταξύ τους λόγω της παρατεταμένης διαμονής τους, της αδράνειας στις οποίες βρίσκονται των συνθηκών ή πολύ απλά επειδή κάποιος θα ήθελε να μαγειρέψει κάτι και επειδή όπως βλέπετε όλα είναι πραγματικά έφλεκτα, είτε θα είναι πάρα πολύ βρεγμένα, είτε θα είναι επισφαλή ανά πάση στιγμή, ώστε αν κάποιος θέλει να μαγειρέψει κάτι εξωτερικό χώρο να προκληθεί κάποια πυρκαγιά. Το πιο σύνθεση ή ακόμα και συγκρούσεις μεταξύ τους μπορεί να προκαλέσουν συνεχώς εντάσεις. Αυτό συνδυάζεται και με την ψυχολογική πίεση την οποία έχουν βιώσει στο, κατά το ταξίδι τους, κατά τη διαδρομή μέχρι να φτάσουν στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Νοτιού Ευρώπης. Και από εκεί και έπειτα αυτό που συναντάμε και στη χώρα μας είναι ακριβώς επειδή έχουμε και πάρα πολλά παιδιά, γυναίκες και παιδιά, να είναι σε μια πραγματικά ευάλωτη κατάσταση. Μαζί με τον ανδρικό πληθυσμό που εισέρχεται. Επίσης, οι χώροι οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί και έχουν δημιουργηθεί ως τώρα σχεδόν για πάνω από μισή δεκαετία τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης έχουν να κάνουν ουσιαστικά με πραγματικά άσχημες συνθήκες, ακριβώς επειδή και οι εγκαταστάσεις δεν ήταν κατάλληλες. Είτε θα μιλήσουμε για εγκαταλελειμμένα εργοστάσια, είτε θα μιλήσουμε για παλαιά στρατόπεδα, είτε θα μιλήσουμε ουσιαστικά για χώρους τους οποίους δεν υπήρχε πάντοτε η υποδομή ούτε για να αξιοποιηθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Θα έπρεπε να γίνουν σοβαρές τροποποιήσεις και γι' αυτό, όπως θα διαπιστώσουμε τις περισσότερες των περιπτώσεων, θα δούμε μικρές σκηνές, τις οποίες θα υπάρχουν μέσα στις μεγαλύτερες, οι οποίες είναι αυτοσχέδιες, χωρίς πόρτες, με ένα χαλάκι δεν υπάρχει ή θα είναι κατευθείαν στο έδαφος, στο χώμα. Απ' την άλλη δεν θα έχουν κάποιο ούτε προσωπικό χώρο και βλέπουμε ότι μέσα σε αυτό, σε πολύ μικρό χώρο να είναι όλοι μαζί συγκεντρωμένοι, δηλαδή σε μία από τις μεγάλες κεντρικές τέντες μπορεί να βρούμε και τουλάχιστον 30 άτομα, αν όχι και περισσότερα, σε κάθε, μπορεί να είναι και 2 ή 3 στην κάθε υποδωμάτιο το οποίο έχει δημιουργηθεί αυτοσχεδίως. Από εκεί και έπειτα λοιπόν, λεπτοί ξύλινοι τείχοι θα διαχωρίζουν τον έναν από τον άλλον, δεν θα υπάρχει ουσιαστικά χώρος προσωπικός, δεν θα υπάρχουν πολλές φορές, όπως σας ανέφερα, ούτε τρόπος προστασίας από τις καιρικές συνθήκες, από το κρύο είτε από τη ζέστη. Ταυτόχρονα, αυτό θα συσχετίζεται, θα δυσχεραίνεται και με την ελλείψη αναφορικά με την υγιεινή, ακόμα και με την επαρκή πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Στην Ελλάδα, όταν είχαμε τα πρώτα κρούσματα, δηλαδή στα τέλη Φεβρουαρίου, στο τέλος Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, της περασμένης περίοδου ουσιαστικά, του πρώτου μεγάλου κύματος που αντιμετώπισε η χώρα, ήταν το ότι συνέτρεχε μαζί με μια προσπάθεια τότε και μια συγκυρία η οποία συσχετιζόταν με τα εξωτερικά σύνορα της χώρας, κυρίως τα ελληνοτουρκικά, και εκείνη τη στιγμή οι πρώτες περιπτώσεις COVID-19 οι οποίες είχαν εντοπιστεί σε χώρους υποδοχής και ταυτοποίησης ουσιαστικά επηρεάστηκαν από το γενικότερο κλίμα και από τη γενικότερη αντίδραση του γενικότερου πληθυσμού αλλά και της πολιτείας και της φυσικά της κοινής γνώμης. Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε σίγουρα συζητήσει και ερευνήσει επαρκώς το ρόλο των μέσων ενημέρωσης σε αυτό. Ουσιαστικά δημιουργείται μια πόλωση, δημιουργούνται πολλές φορές φοβίες, προκαλούνται πολλαπλά προβλήματα, το οποίο ουσιαστικά δυσχεραίνει και την κατάσταση, την οποία θα σας αναλύσω αυτή τη στιγμή. Εκείνη την περίοδο θα σας θυμίσω το ότι είχαμε λίγο, όταν είχαμε μόλις πρώτα κρούσματα, εκείνη την περίοδο είχαμε προσπάθεια πολλών ουσιαστικά προσφύγων και μεταναστών από τα ελληνοτουρκικά σύνορα να εισέλθουν στα ελληνικά. Τότε υπήρχε μια έντονη ουσιαστικά παρέμβαση σε επίπεδο κλεισίματος, σφραγίσματος ουσιαστικά των συνόρων και ουσιαστικά ακόμα και οι ίδιες οι διαδικασίες ασύλου, θα σας υπενθυμίσω, είχαν ανασταλεί. Δεν μπορούσε δηλαδή κανείς να έχει πρόσβαση στην ίδια διαδικασία, κάτι που είχε επικριθεί εντόνως. Ταυτόχρονα όλοι συζητούσαν για το ακριβώς πώς η μετανάστευση μπορεί να, το έχουμε ξανασυναντήσει πολλές φορές στο παρελθόν, τις άλλες μαζικές εκτοπίσεις κυρίως πληθυσμών, πώς μπορεί να εργαλειοποιηθεί, πώς μπορεί επίσης τα ίδια τα άτομα να οδηγηθούν στην περαιτέρω ουσιαστικά στο περιθώριο αναφορικά με το ότι δεν μπορούν να εισέλθουν σε μια άλλη χώρα και αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό προκάλεσε ένα μείγμα πολύ εκρηκτικό. Είχαμε ουσιαστικά τα πρώτα κρούσματα, ταυτόχρονα η χώρα εκείνη τη στιγμή αντιμετώπιζε αυτή την ροή με κυρίως, θα λέγαμε, με μια τακτική που είχε να κάνει με το σφράγισμα των συνόρων, που αυτό εντατικοποίησε και την αγωνία στο γενικό πληθυσμό.
αν δει κανείς τα δημοσιεύματα στον τύπο, τις προσεγγίσεις, τις ομιλίες, όλες ουσιαστικά μιλούσαν για μια πολύ έφλεκτη και πολεμική ουσιαστικά κατάσταση αναφορικά, σαν εκείνη τη στιγμή οι πολίτες τριών χωρών να αυθύνονταν για πολλαπλά, όπως έχουμε συναντήσει και στο παρελθόν, προβλήματα τα οποία συνήθως τους αποδίδονται. Αυτό το οποίο θα δούμε πολλές φορές είναι το ότι ακριβώς με την αναστολή των λειτουργιών αυτών υπήρχαν και οι πρώτες διακοπές της λειτουργίας υπηρεσιών ασύλου, ουσιαστικά, όπου αυτό, ξέρετε, ξεκινούσε με πολύ λίγα κρούσματα στην αρχή. Θα δείτε ότι ο αριθμός ήταν πάρα πολύ περιορισμένος, που όμως οδήγησε αυτομάτως σε μία παύση των εσόδων και εξόδων, μία απαγόρευση ουσιαστικά και απομόνωση των πληθυσμών μέσα στους χώρους υποδοχής και καθοδοποίησης, στους οποίους όμως φυσικά δεν είχε προλάβει ο μηχανισμός να λάβει μέτρα αναφορικά με τις αποστάσεις, αναφορικά με την υγιεινή ή ακόμα και με την ενημέρωσή τους. Θα υπενθυμίσω πολλές φορές, στην Ελλάδα το είδαμε πάρα πολύ συχνά, να περνούσαν οχήματα της ελληνικής αστυνομίας και να μεταφράζουν σε περίπου 16 διαλέκτους τις οδηγίες να κρατούν αποστάσεις. Μόνο που ο πληθυσμός αυτός δεν θα ήταν κοντά εκείνη τη στιγμή να το ακούσει, γιατί αν μιλήσουμε και για παράτυπους μετανάστες, θα δούμε σε πολλές περιπτώσεις να μην είναι παρόντες την ώρα φυσικά που θα περάσει ένα όχημα της αστυνομίας. Επομένως, αυτό έπρεπε να φτάσει σε εκείνη την πληροφορία πολύ διαφορετικά, είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που θα ήθελαν να το μεταφράσουν, να το βρουν κάτι μεταφρασμένο, είτε αν ήταν σε χώρους υποδοχής και ταυτοποίησης, να αρχίζουν να μοιράζουν μεταφρασμένα υλικό, το οποίο έγινε φυσικά λίγο πιο μετά. Φτάσαμε δηλαδή μέσα προς τέλη Απριλίου για να έχουμε τέτοιου είδους υλικό και ενέργειες. Αυτό το οποίο λοιπόν επίσης παρατηρήσαμε σε διοικητικό επίπεδο, ενώ βλέπαμε ότι ήταν πολύ μικρός αριθμός, παρόλο οδηγούσε σε αυτόματος περιορισμό των χώρων. Απ' τη μία λοιπόν, όπως σας ανέφερα, είχαμε τα σύνορα που ακριβώς περιορίστηκε η όποια πολιτική και στράφηκε ουσιαστικά η μεταναστευτική πολιτική στο κλείσιμο των συνόρων, ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. Το επόμενο λοιπόν βήμα ήταν ακριβώς είτε μιλήσουμε για τις υπηρεσίες ασύλου, είτε δούμε το ότι είχαμε επέκταση των κάποιων εγγράφων, των οποίων ήταν βασικά για την διαμονή πληθυσμών, τα οποία έλυγαν, ήταν κοντά στο πλαίσιο αυτό. Επομένως, όλα αυτά τα περιστατικά, θα δείτε, έχω λεπτομερή, είχα ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή μια λεπτομερή καταγραφή, παράδειγμα για τη Ριτζόν, μπορώ να σας πω το ότι ακριβώς στο πόρτο χέλη, να δούμε μία-μία προπτώσεις. Έχει πραγματικά ενδιαφέρον να δει κανείς πώς από ένα άτομο, ακόμα και σε μία περίπτωση όπως θα δείτε στο Κουτσόχερο Λάρισης, ήταν μία περίπτωση Ρωμά, παρόλα αυτά οδήγησε σε περισσότερη απομόνωση όλων των κλειστών δομών, θεωρώντας ότι θα είχε έρθει και σε άλλες επαφές. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ήταν μια έγκυος γυναίκα η οποία ήταν συμπτωματική, αλλά στη συνέχεια, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ναυπλίου για εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι ήταν θετική και επομένως επήλθε περαιτέρω lockdown στην όλη δομή. Επομένως, αυτό που διαπιστώνουμε είναι το ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, για να συνεχίσουμε ουσιαστικά τις διάφορες παρεμβάσεις, βλέπουμε ότι ακριβώς ξεκινούν οι πρώτοι περιορισμοί μετακίνησης εισόδου και εξόδου από τους χώρους διαμονής. Και αυτό που βλέπουμε είναι το ότι επαναλαμβανόμενα οι κοινέ υπουργικές αποφάσεις των αρμόδιων υπουργείων παρατείνουν ακριβώς την κατάσταση αυτή. Θα δούμε σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν τόσο να ξεκινούν εκείνη την περίοδο οι μεταφράσεις, θα δούμε σε διάφορες γλώσσες όπως από αραβικά, φαρσία, αγγλικά και γαλλικά να ξεκινούν οι πρώτες διανομή, το τι συμβαίνει, το τι ακριβώς πρέπει να τηρεί κανείς. Αποθαρρύνονταν όλοι στο να βγουν από τους χώρους υποδοχής και ταυτοποίησης, να μην πηγαίνουν στους εξωτερικούς χώρους, να μην κάνουν αυτό το οποίο συνήθιζαν, γιατί για τους λόγους τους οποίους ανέφερα, ούτε για να πάρουν οποιασδήποτε άλλες ποσότητες φαγητού ή οτιδήποτε άλλο χρειάζονταν. Υπήρχε έλεγχος κατά την είσοδο και έξοδο, παράδειγμα σε camps όπως στη Μαλακάσα ή στη Συνδίκη Σερών, όπου εκεί δημιουργήθηκαν και νέα κέντρα εξωτερικές, σαν μικρές μονάδες, οι οποίες ήταν μόνο για τα άτομα τα οποία ενδεχομένως έπρεπε να κάνουν είτε εξετάσεις είτε θα έπρεπε να απομονωθούν. Το ίδιο συνέβη φυσικά και στη Λέσβο, είχαμε ακριβώς το ίδιο. Εκείνη τη στιγμή ανακοινώθηκε το σχέδιο δράσης Αγνοδίκη, το οποίο περιλάμβανε
την διαχείριση κρίσεων αναφορικά με, με τις δομές προσφύγων και μεταναστών, το οποίο ουσιαστικά υλοποιήθηκε στη συνέχεια πολύ πολύ αργότερα. Ταυτόχρονα όμως θα δούμε ότι η πολιτεία και ουσιαστικά σπρώχνει ουσιαστικά τους πληθυσμούς στο να παραμένουν ακόμη περισσότερο. Αυτό μπορούμε να το δούμε ακόμα και με την τοποθέτηση μηχανημάτων ATMs, δηλαδή ανάληψης χρημάτων, ακριβώς έξω από τις δομές, ώστε να μην χρειάζεται να μετακινούνται καθόλου εκτός των εγκαταστάσεων, δηλαδή των χώρων υποδοχής και ταυτοποίησης. Επομένως, λοιπόν, ξεκινώντας από 21 Τρίτου του 2020, σχεδόν μέχρι φυσικά σήμερα, βλέπουμε να επαναλαμβάνονται αυτές οι κοινές υπουργικές αποφάσεις. Υπήρχε έντονη κριτική στο ότι ακριβώς εκείνη την περίοδο, από τη μία, εμφανίζεται το ότι όλες οι διαδικασίες περιορίζονται αναφορικά με την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ενημέρωση, οποιαδήποτε ουσιαστικά αναφορικά με τα έγγραφά τους, και παρέμεναν, θα έπρεπε να παραμένουν ουσιαστικά περιορισμένοι σε χώρους, τους οποίους ουσιαστικά δεν θα μπορούσαν να έχουν πολλές επιλογές. Μην ξεχνάμε ότι στην πλειονότητα όλων των νησιών η υπερβολική εισρωή ουσιαστικά και συγκέντρωση πληθυσμών σε συγκεκριμένους δυναμικής μπορεί να ήταν 600 και ουσιαστικά άτομα η δυναμική και να είχαμε 4.000. Αυτό δημιουργούσε πολλαπλά προβλήματα. Επίσης, κανείς δεν μπορούσε να έρθει σε επαφή εύκολα με άλλα άτομα. Ήταν ουσιαστικά μια κατάσταση η οποία η εκένωση χώρων και η απομάκρυνση πληθυσμών εγκαίρως θα ήταν ουσιαστικά μονόδρομος εκείνη τη στιγμή. Όμως και αυτό καθυστέρησε να υλοποιηθεί. Ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή προσπαθούσαν τόσο και οι αρχές να εξηγήσουν, να μεταφέρουν ποια ακριβώς ήταν η κατάσταση για να ληφθούν και να κατανοηθεί από τα ίδια τα άτομα. Επομένως, θα δούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούνται προβλήματα σε ό,τι αφορά και την ίδια τους την μετακίνηση στους χώρους όπου βρίσκονται, στους κοντινούς χώρους. Από εκεί και έπειτα, λοιπόν, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο το οποίο τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει και με την συνύπαρξή τους με τους κατοίκους. Θα δούμε πολλές περιπτώσεις ατόμων να στρέφονται απέναντι τους. Θα σας υπενθυμίσω ένα περιστατικό το οποίο είχε αναφερθεί ουσιαστικά σε ένα τρένο το οποίο μετακινούνταν προς την Καρδίτσα, και εκεί ένας μετανάστης αφρικανικής καταγωγής, ο οποίος θεωρήσαν οι υπόλοιποι επιβάτες ότι ήταν ασθενής COVID-19, τον ανάγκασαν μέσα σε πανικό να απομονωθεί, να κάτσει γονατιστός σε όλη τη διαδρομή. Ήταν ένας μετανάστης του Καμερούν και τον ανάγκασαν να κατεβεί από το τρένο. Όταν έφτασαν οι αρχές, τον υπέβαλαν αργότερα στη θέση, το οποίο αποδείχθηκε ότι δεν ήταν. Δεν νοσούσε, δεν ήταν θετικός. Ο συνταξιάρχων είχε μεταφερθεί από το Λιανοκλάδι στη Λαμία, επενθυμίζω, με συνοδεία της αστυνομίας, και είχε διαπιστωθεί τελικά ότι δεν ήταν θετικός. Επίσης, στοιχείο, στις 12 Αυγούστου, κάτοικοι ουσιαστικά, ένας κάτοικος είχε συλληφθεί ακριβώς διότι υπήρχαν καταγγελίες εις βάρος του για αναφορικές, για κάλεσμα άλλων κατοίκων για να λάβουν δράση, επιθέσεις ουσιαστικά σε άτομα τα οποία εκείνη την περίοδο μετακινούνταν ακόμα ελεύθερα σε κάποιες περιπτώσεις και καλούσε να βρεθούν ζωντανοί ή νεκροί. Ήταν ουσιαστικά συνελήφθη για καταγγελία για ρατσιστική, για υποκίνηση ρατσιστικής επίθεσης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ουσιαστικά καταλαβαίνετε ότι όταν η κοινωνία ελληνική είχε μόλις κάπως αρχίσει να χαλαρώνει από τις αρχές Μαΐου αναφορικά με τα μέτρα, το οποίο πρέπει να υπενθυμίσω κάτι πολύ βασικό εδώ. Ότι είχαμε δηλώσει τότε της κυβέρνησης τότε ακριβώς ότι τα μέτρα, τα νησιά μας παραμένουν καθαρά. Αυτό ανατράπη, είχε δηλωθεί ουσιαστικά επίσημα, με επίσημα και όλα στοιχεία και ποσοστά στον 0,2%, αλλά ξαφνικά αυτό μέσα από τα μέσα Αυγούστου και μετά μέσα σε 15 μέρες διαψεύστηκε ουσιαστικά αυτή ο χειρισμός και θα έπρεπε να ληφθούν νέα μέτρα. Αυτό επίσης, ένα τελευταίο σχόλιο που θέλω για να κρατήσω και το χρόνο, είναι ότι ακριβώς αντιμετωπίζονται λοιπόν και στις τοπικές κοινωνίες σαν μια ερωλογιακή βόμβα, ότι ήταν εκείνοι οι οποίοι θα ευθύνονταν για
τα όποια προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα με τη διασπορά του κορονοϊού. Αυτό επίσης που πρέπει να, συγγνώμη, θα κρατήσει το χρόνο για να παραμείνω εντός του πλαισίου, αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε επίσης είναι το ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργούνται προβλήματα, διότι επί μία είχε ξεκινήσει η καμπάνια του ελληνικού κράτους εκείνη τη στιγμή αναφορικά με τον τουρισμό, που τόνιζε το ότι η Ελλάδα ήταν μια ασφαλής χώρα και θα έπρεπε κανείς να την επισκεφτεί. Ταυτόχρονα όμως τα παρατεταμένα lockdowns στους χώρους υποδοχής και ταυτοποίησης συνεχίζονταν, που ουσιαστικά πυροδοτούσε και την περαιτέρω κατάσταση, καθώς φτάναμε σε μια μεγάλη διάρκεια παραμονής των ατόμων μέσα στους χώρους. Είναι απολύτως κατανοητό, κλείνοντας, ότι δεν είναι μόνο το να μεταφέρονται πληροφορίες, δεν είναι μόνο το να υπάρχουν υλικό όπως μάσκες, αντισηπτικά, δεν είναι μόνο το να η γάντια, ή να γίνει διαχωρισμός των ευάλωτων ομάδων, είναι ουσιαστικά ότι ο πληθυσμός στα νησιά θα πρέπει να μεταφερθεί για να υπάρχει ουσιαστικά καλύτερη διαχείριση και φυσικά να δημιουργηθούν νέες συνθήκες οι οποίες θα προσφέρουν όχι μόνο την καλύτερη διαχείριση για τους υπαλλήλους των υπηρεσιών των κρατικών αναφορικά με τις αιτήσεις ασύλου και της όλης της διαδικασίας, αλλά τουλάχιστον ιδιαίτερα σε περίοδους αυξημένης εγρήγορσης και επικινδυνότητας θα πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη του ότι ακριβώς υπάρχουν συνθήκες δεν μπορούν να είναι βιώσιμες στο πλαίσιο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φούσκα, για την πάρα πολύ αναλυτική και έτσι, περιγραφή και περιστατωμένη που μας δώσε την εικόνα των πολιτικών που υιοθετήθηκαν σε σχέση με τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς. Δεν ξέρω αν κάποιος ή κάποιοι από το ακροατήριο θέλουν να κάνουν κάποια ερώτηση. Δεν έχω δει κάτι στο chat. Να θυμίσω ότι μπορείτε να γράψετε κάτι ή να πείτε. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο μόνο και μπορείτε να το συζητήσετε μετά την ομιλία της κυρίας Καμπανή. Η αίσθησή μου είναι ότι υπήρξε μια δυσανάλογα αυστηρή πολιτική απέναντι σε αυτή την ομάδα των μεταναστών σε σχέση με το πρόβλημα, που ενδεχομένως να ήταν δικαιολογημένη λόγω του κινδύνου, λόγω των συνθήκων, αλλά απ' την άλλη αφήνει κάποια περιθώρια ερμηνείας ότι είχε και κάποια στοιχεία που είχαν να κάνουν με τη στάση του πληθυσμού απέναντι στην ομάδα αυτή. Ωραία. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στην τρίτη ομιλήτρια, την καθηγήτρια Τζιοβάνα Καμπανή. Η κυρία Καμπανή είναι καθηγήτρια ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα μετανάστευσης και έχει δουλέψει αρκετά σε θέματα λαϊκισμού, μελέτης του λαϊκισμού. Κυρία Καμπανή, είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που είστε μαζί μας σε αυτή τη συνεδρία και θα σας ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο λόγος εσάς. Okay, thank you very much for the presentation and also for the invitation. Even if unfortunately I won't be able to bring fieldwork data, but my paper will be a general analysis and presentation of the relationship between mobility, pandemic, mobility restrictions, and also human rights. It's the news of today that Michelle Bachelet, who is commissioner of for the human rights, responsible for the human rights at the United Nations, said that the COVID pandemic has been an opportunity for power, for many governments and powers in different countries of the world to violate the human rights, and the violations of human rights have multiplied over the last year. So my presentation is divided in three parts, let's say. One, it's looking at the past and what are the information that we can have from the past
about our present, because we always have to look at the past to understand the present somehow. And then there is a part about the issue between mobility and globalization. And then the first part is more looking at some specific examples in the borders management, end of mobility, and also in connection with the migration and in connection with the internal lockdowns. And then, I mean, some possible conclusions at the end. So first of all, looking at the past, mobility and pandemic have a long complex relationships in the sense that the first one, the mobility, has been often at the origin of the different pandemics, starting from what it's called the Great Death or the Great Plague of 1348, which is said it was brought by some Genovese ships coming from Crimea and the town of Kafka, and then it spread all over Europe, provoking minimum, we'd say 100 million deaths, probably to 200 million all over the world at the time, and this killing about half of the population of Europe at the time. And then we know very well what happened in Mexico and in all America when the Europeans arrived there, and the indigenous population didn't have the immune system prepared to the new bacteria. And so almost 80% of the population of the new continent, the new for the Europeans, disappeared because of the different plagues, which was probably flu, different type of viruses, etc. As for the plagues in the 17th century, which were also very complex, that had provoked many deaths, in some cases, in some towns, 50% of the population, in others, 25% or 40%. There again, well, there was some climate change. It was a colder period. But also it was linked to the mobility of the soldiers during the wars that took place in Europe at the time. And the Spanish flu was also so devastating because there was this mobility of the soldier, the American soldiers who arrived in Europe during World War I. And it is also interesting that the plagues brought all the time restriction to mobility and closing of the border. That was a way to fight the pandemic. But at the same time, mobility was never completely blocked because, of course, it was necessary food supplies for the isolated cities. That was always necessary. But what is also interesting, if we look especially to the history of the Republic of Venice, which was a city that lived on trade, and that there was always a compromise between the mobility that had to be left and the economic situation. I mean, this very rigid idea that economy is not important, and it was never existed, even in the past, and even with plagues that provoked, as I said, around 50% of the deaths in a population. And precisely the Republic of Venice managed very well this compromise. They created a quarantine for the ships who could not enter for 40 days, and they had to stay in the islands. And they created places where it was possible to isolate people who were sick and also their members of their family. But business had to go on. And it's also extremely interesting to notice that it is true that normally in the plagues it was the poorest, the one who died most, but in the case of the Republic of Venice, it was very often the upper class, the big families, who continued to do business trade and take care of the needs of the Republic
not to destroy the social fabric of the Republic. I mean, that was very clear. And it is interesting that during the plagues, very often, it was really the big families, the big patrician families who had the highest number of deaths. So it is interesting to see this type of compromises that were done to the restriction of mobility. And this is one first point that, I mean, mobility can be restricted, but compromises have to be done to save this, let's say, the economy, but it's not only the economy, it's also the social fabric. In the case of Venice, it was really the social fabric of the Republic that had to be preserved. And it was the town that had probably the most efficient, that developed the most efficient system to face pandemics. So you develop a very efficient system to face pandemic when your first goal is to preserve the social fabric. That's, let's say, it's the first lesson that looking a little bit at the history of the different pandemics I found. And when the social fabric doesn't work, it's collapsing when you have an authoritarian regime, as it was in the case of Milan, during the same plague in 1630, then it's a catastrophe from every point of view, no matter what type of restriction you introduce. And then also this horrible phenomenon which appeared in all the plagues, which is finding a scapegoat, and this historical scapegoatism, which very often were the minorities, the foreigners, the Jews, it was much worse in the places like Milan, for example, or other places with authoritarian regimes. And in Venice, the Jews were never accused of being responsible of the plagues, because there was a rational organization by the Republic. And of course, in other areas, there were pogroms against the Jews, and the authorities pushed toward the scapegoated. This is something we have to be in mind. So in a sense, it is, as the pandemics show, what are contradictions that already exist in the countries. Well, then today, past and present, is the COVID-19 the end of globalization? That's, I mean, a lot of things have been written about this. Globalization, enough virus. Well, in a sense, it is really astonishing how very quickly the mobility, which was considered a part of globalization, and not only migration, but business travel, global tourism, et cetera, et cetera, has been completely stopped. And but at the same time, the discourses of the politician, et cetera, have proposed another globalization. So from mobility globalization, which has been stopped, and really, there is an issue there that on which I will go back. Why so little has been done to preserve mobility? For example, putting much more effort to create quick tests so that the people can go to the airport and have a quick test in half an hour and then take the plane. As now, finally, after 1 year, they start to do, but it took a huge long time to develop tests that are quicker and that are more reliable and that can be done by the person themselves. A lot of money has been spent to develop, I don't know, 35 vaccines or 20 vaccines, and nothing to have a testing system for the people, considering also that for the majority of the people who are under 50, COVID is no danger at all. So with the test, mobility could have been preserved, but that has not been done. And on the contrary, there has been an encouragement, we are victims of this, to make another type of globalization, which is the virtual globalization. So we have been pushed toward this virtual globalization, work from home, and the universities have been devastated by this idea of virtual. And while
But globalization has to go on, but in this virtual way. And of course, the televisions, but mainly internet, Netflix, et cetera, have taken a huge importance. While the physical mobility has been destroyed and nothing has been done to make it easier. Well, there too, I mean, of course, this can work for some academics who like to stay at home, but I think it will be difficult to convince the African that virtual globalization is enough. So, Africans want to go to come to Europe because they want to live in Europe. They are not interested to see Europe through the web, but they do it already. I mean, so this won't certainly stop migrations. And apparently, because we don't have much information, we don't know what's going on in Agadez, et cetera, et cetera. But we know that every day people are dying to reach the Canary Islands. So this virtual globalization doesn't work in respect of migration. Then there have been the closing the borders, and that too, this closing the borders, which happened already March, February, et cetera, et cetera. This was a very interesting and paradoxical phenomenon, because which contradicts with the connected world that we have. For example, let's say the country that are considered to be very successful in the fight against the virus, New Zealand. New Zealand is considered to be a success, okay. And Australia. Australia, we will see what type of success it is in respect to human rights, but let's say. Then, of course, Vietnam, Thailand. Vietnam and Thailand, they are not migration countries, but New Zealand and Australia are. They receive migrants, they receive refugees. Well, they stopped completely immigration. All the people who had already obtained the visa to settle in New Zealand and Australia, they have been stopped. And it's not clear for how, when all the previous migrants will be, the previous ones that had been accepted as migrants, will be accepted. The same the case, for example, for Canada. So countries that were immigration countries for people who had applied, paid, made, they are stopped. And I mean, for example, New Zealand, Australia, okay, they are islands. They are following this goal, which is zero cases. What does it mean, zero cases in a connected world, unless you keep this system for the of closing completely closing borders for a long time, for a very long time. It is absolutely impossible. Or you have to quarantine everybody who enters, as they do. In fact, now everybody who enters those countries has to quarantine in hotel, closed in a room for 2 weeks. And it is not clear when this system will be able to finish, because the vaccination is a long process, as we know. So it is with this goal, which is zero cases, we don't want any case, which is a little bit the goal that China is also doing. But China is a continent, as we know, with 1 million and 500,000 people. And China has closed only some provinces and closes the provinces, didn't never close the country as such. So this is a very interesting aspect also to see those countries who perceive this goal zero cases and are ready to be closed to migrants, to tourism, to everything for, it's not clear for how long. Then an interesting case is also the US. I mean, the US, they were opposing migration since, Donald Trump has done part of his elections discourse when he was elected, reducing migration from Mexico with the idea of the wall, and also opposing the entrance of the people coming from Muslim countries. So immediately he stopped the travel to the United States. But it is their
contradictory in a sense, but it is interesting that on the other side, he did not impose any internal lockdown, as did New Zealand, Australia, and I will see part of Europe. So it was possible to circulate freely, and it was just the external border that were closed. And this is relatively coherent with these anti-immigrant politics that the Donald Trump had supported. But now we don't know what the Democrats will do. What will they do? Migration was very important flow towards the United States, coming from countries that have also huge human rights problems, let's say Honduras, for example, in a sense even Nicaragua. Central America is a very dangerous place. There are people who are trying to get to the United States, and that some of them could be refugees. So at the moment, the politics of the Democrats are not clear at all in respect to this, because they are very in favor of the lockdown. So it is very difficult when you impose, this is, will be also the same problem in Europe, when you impose a lockdown and no mobility for the people in a city, it is very difficult to say, well, at the same time we receive people from external. You have minimum to organize a quarantine system, which they are not talking about. So, I mean, it's very promising, all the discourse about racial equality that the Democrats are doing, but nothing is clear about how they are doing what they are doing with the new migrants who will certainly try to come, especially with the impoverishment of Central America because of the pandemic. Are they planning to give the vaccine to all new migrants or refugees free, which would be a human right idea, but at the moment nobody has spoken about this. It is not even clear how much those vaccines will be paid, because finally it's really the new golden mine for the companies, the vaccine business. So here we have a lot of contradictions in respect to this issue of mobility, human rights, refugees, acceptation of new migrants in the future, etc. And these same contradictions that we find in the US, of course, we find them in Europe at an even larger sense. I mean, there, Europe, of course, they are going from one lockdown to the other, internal lockdown, where they reduce the mobility to ridiculous 1 kilometer, 10 kilometers, 5 kilometers. I mean, the French absurd distance, the French case, as the Spiegel as defined them. Italy also, you can go to see your father if he's 90 years old, but you can't if he's 60 and if he's well, and maybe, I mean, completely absurd is done in this reorganization. And it would really be interesting to be able to resuscitate somebody from the Republic of Venice to help those people to find some reasonable measures. But then the borders, what about the borders between states? Well, that was the beginning. They started to do this, the Italian. The Italian were always very contradictory about this. It was, but business travel were allowed. If you just stay 3 days, you could come and go, but just 3 days for business travel, you could stay. But then the borders were closed, so no tourists, but business travelers, I mean, something. Again, absurdistan. But at a certain point, France and Germany, they, and especially France, by the way, in that case, they thought that Schengen was something that if you don't, what is left of Europe, if you don't have Schengen, already Europe has a lot of problems and crisis. So if you even destroy the free internal mobility, so the free internal mobility had to be somehow preserved. And so, in fact, this Schengen mobility has been somehow allowed with a lot of difficulties among the states, among the different
European states. But of course, the external borders are closed, which of course excludes all the migrants. Or the politics in front of the migrants is, well, trying not to talk about it. I would say that that's the strategy of the European countries, trying business as usual, as they do, to kick them back if they try to get to France, to kick them back to Italy, etc. But the only country where there has been a contradictory discourse is Italy. Italy is interesting because the present government is a government center-left, but who was there to stop the far-right policy of Salvini, which was really characterized of not allowing the migrants to come. For months and months, the left had asked to open the harbors that Salvini wanted to close to the migrants. So from one side, this government feels a sort of political duty, together with, of course, a moral duty, but I mean, moral is not so common among the politicians in this day, but the moral duty to open the borders. But of course, in the pandemic, this is very complex because you don't allow, for example, Americans to come, or you don't allow Russians to come for tourism, but you allow migrants. And we know that not all of them can apply for refugee status. So it's a little bit contradictory, but also there is this problem of the quarantine. And the quarantines for the migrants who arrive, they cost a lot of money. So in a situation of crisis, when you have a lockdown and people cannot move, to pay for the quarantines of the migrant gives arguments to the right and creates a lot of contradictions. So this is the present situation. They try to avoid that NGO boats go in sea to save the migrants. But at the same time, what is happening in Libya? The situation has certainly not improved. And so before, everybody, I mean, the mainstream newspapers were talking about this situation. Now nobody talks, but the migrants are certainly continue to be there in the camps. And nobody's taking care of this issue, which is a huge human rights issue. But again, with the strict lockdown that have been imposed, it is extremely complex to make a discourse about the board. So how can we allow the mobility of the migrants and the refugees, the people who have right, how can the politicians, I mean, not, when the people inside are in the lockdowns and they cannot even go to see their parents or their family. This is a really, really complex complex issue. And of course, this extremely complex issue is made even more complex by the fact that all the investment in research, money, etc., has been done on the vaccines. And so that apparently the vaccines are the only way to get out of this mess. And so you are supposed, the day when you open the borders, what, are you going to vaccinate all the people or the refugees who are coming? I mean, it's really something that is completely insane. Instead of investing all what could be invest also in finding a treatment. I mean, COVID is not the plague. It doesn't threaten the death of 50% of the population of a country. So this, instead of investing in treatment and developing medicine and also a testing way,
the development has been the vaccine, and with the competition between companies, who is going to give to pay for the vaccine, for the refugees, and for the potential refugees? Who is going to do vaccination campaign in Libya or in the camps? I mean, even in our cities, the migrants who are in the streets, for example, who are trying to go from France, there are many migrants who don't have a place where to stay. They sleep in the street trying to get to England. Nobody is really taking care of them. So we are really in front of violations of human rights. And what we have seen in our developed world, it's a sort of management of this crisis that is completely chaotic and doesn't establish priorities, nothing. The only priority just to save the system so that you don't have too many people who get to the hospital in intensive care, without a broad vision in which you take into account what was also the mobility and what will be the mobility. Everybody's telling us that there will be a crisis, that the developing countries, the poor countries, will pay the high price about this, and nobody's taking care of this issue in respect to how the mobility, also in respect to migration and to refugee, will have to be restored in this mess if the vaccines are the only way out of it. Personally, I think that there were many other types of way out, but for reasons that will be analyzed, everything has been put on the vaccine and the companies that have developed all these vaccines. And so what will happen to the people who are outside the developed world? I mean, probably China will somehow, China, India, Brazil will probably develop a very cheap vaccine that will be given to all the poor countries, and this will somehow solve the system. But then again, if it is like this, and it will probably be like this, I think that the management of this crisis, especially by the West, has shown that the Western countries, Europe, the US, etc., are really at the end, at the bottom line of their capacity of political intelligence in the sense of brain. And with this, I'm finished. Okay, thank you very much, Professor Campani, for your inspired talk. You traveled us through the history, and then you brought us here, and you asked very concrete questions about the future and how it will be when the vaccines will be on the field. I think that you gave us food for thought, and I liked your critical approach on issues that sometimes during the pandemics and the need to manage these pandemics are taken for granted. Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο, δεδομένου ότι ξεκινήσαμε αρκετά με μια μικρή καθυστέρηση. Αν υπάρχουν κάποια σχόλια από τους συναδέλφους που παρακολουθούν αυτή τη συνεδρία, κάποιες ερωτήσεις προς όλους τους ομιλητές πια. Ωραία, δεν ξέρω αν οι δύο συνάδελφοι, ο κύριος Φούσκας και η κυρία Ιωαννίδη, θέλουν να κάνουν κάποιο σχόλιο. Ναι, βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πλεράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Καμπανή για αυτή την
πολύ έτσι ουσιώδη και σημαντική ομιλία. Κράτησα κάτι το οποίο πραγματικά με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο στο σύνολο της ομιλίας, αλλά ένα σημείο που πραγματικά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον σε σχέση με αυτό που αναφέρατε για το Σέγγεν, για το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Βέβαια, καταλαβαίνουμε πόσο αυτή τη στιγμή λαμβάνονται σε όλα αυτά τα οποία αναφέρατε και όσα αυτά ανέφερε και η κυρία Ιωνίδη, ανέφερε και ο Σκουλιεράκης και είχα και εγώ κάποιες επισημάνσεις. Νομίζω ότι ακριβώς προκαλούν αυτή την αντίφαση σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ούτε για μετακινήσεις μεταξύ συνόρων, δεν μπορούμε να μετακινήσουμε μεταξύ ασφάλειας των μετακινήσεων. Ας κάνουμε ένα βήμα πιο πίσω. Πόσο μάλλον για περισσότερη διασφάλιση όλων αυτών των πτυχών της ανάγκης που έχουν οι πληθυσμοί, ιδιαίτερα πόσο μάλλον όταν είναι, διαφεύγουν ένα πόλεμο, ένα κίνδυνο, πόσο μάλλον επίσης και οι κοινωνίες της υποδοχής, οι οποίες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις στην κατανόηση του τι συμβαίνει. Από τη μία κρίση υποδοχής του 2015 μέχρι να ουσιαστικά αρχίζει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά να διαχειρίζεται και να προσπαθεί ουσιαστικά να κάνει αυτό το οποίο καλούσαν ιδιαίτερα τα κράτη της Νοτιού Ευρώπης, όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Μάλτα, να ζητήσουν αυτή την αλληλεγγύη και την ισονομική κατανομή στη διαχείριση. Βλέπουμε ότι περάσαμε στην επόμενη κρίση, η οποία ουσιαστικά είναι άλλη μια κρίση διαχείρισης, αυτή τη στιγμή με επίκεντρο τα θέματα δημόσιας υγείας. Θέλω πολύ απλά να φέρω ένα τελευταίο στοιχείο, το οποίο δεν είχα λίγο του χρόνου να το παρουσιάσω. Στην Ελλάδα, ουσιαστικά μέχρι και τις 11 Νοεμβρίου, είχαμε στους 75 περίπου χιλιάδες ετούντες άσυλο που είναι στη χώρα καταγεγραμμένη, 74.000 περίπου, 75.000, είχαμε 750 κρούσματα συνολικά. Οι θάνατοι ήταν ένα μόνο άτομο. Επομένως, καταλαβαίνουμε γιατί αναφορικά αναφερόμαστε και είναι σε αυτό να το συνδέσω και όχι μόνο με την κυρία Καμπάνη και με την κυρία Ιωνίδη, με τις πολύ σωστές παρουσιάσεις, επισημάνσεις τις οποίες κάνανε στις παρουσιάσεις του, συγγνώμη, και αυτό που είχε αναφέρει αρχικά και ο κύριος Κουλιεράκης σε σχέση και με τις μορφές εργασίας. Οι περισσότεροι θα συνεχίσουν να εργάζονται σε εργασίες και σε συνθήκες στις οποίες ακριβώς θα είναι επισφαλείς. Δεν θα μπορέσουν ούτε να κρατήσουν αποστάσεις, ούτε φυσικά θα μπορέσουν να λάβουν μέτρα προστασίας. Πόσο μάλλον, όπως είπατε πολύ σωστά, στην τηλεργασία. Μιλάμε για χαμηλού επαγγέλματα τα οποία είναι στην επισφαλή εργασία. Σε αντίθεση λοιπόν με το συνολικό πληθυσμό, όπου έχουμε 120.000 σχεδόν περιπτώσεις από την αρχή του κορονοϊού και στην χώρα μας και περίπου 3.300 θανάτους. Επομένως, αυτό βλέπουμε πώς έρχεται σε αντίφαση ακριβώς με αυτό το οποίο λέγαμε σε σχέση και με την προσέγγιση αναφορικά με τον πληθυσμό αυτών. Ναι, συμφωνώ απόλυτα με το Θόδωρο αυτό που λέει και αυτό που προσπαθούμε και το βάλαμε και την ερώτηση μέσα σε αυτό το ερωτηματολόγιο σχετικά με το ρατσισμό, πιστεύω ότι θα υπάρχει και θα υπάρξει και στη συνέχεια ένας αδικαιολόγητος ρατσισμός και διάκριση σε βάρος αυτών των ατόμων, αλλά αδικαιολόγητος με την έννοια ότι δεν, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία που έδειξε ο κ. Φούσκας, δεν είναι κάτι... δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος και όμως αυτό το πράγμα προχωράει και καλλιεργείται και το βλέπουμε και ιδιαίτερα θα πάρω σαν παράδειγμα Τυχείο που είναι ένα νησί που έχει κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων όπου ο κόσμος τώρα ακόμα και να περάσει από αυτό το χώρο θεωρούν ότι θα μολυνθούν, έτσι αδικαιολόγητα, έτσι περνώντας κοντά θα μολυνθούν γιατί αυτοί ζουν σε συνθήκες βέβαια σε αυτό. Δεν φταίει, εγώ θα το επαναλάβω, θα το λέω συνέχεια. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν κάνει μεγάλο κακό. Δηλαδή, συνέχεια αυτό που λένε, κρατάτε αποστάσεις, κινδυνεύω, πεθαίνουμε. Ο άλλος που είναι στο σπίτι του και προσπαθεί με τη μάσκα να κρατήσει αποστάσεις, περνάει από ένα κέντρο ταυτοποίησης, βλέπει το συνωστισμό, πιστεύει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μολυνθεί. Και πιστεύει ότι εφόσον ζουν σε αυτό το νησί και εφόσον βγαίνουν έξω, δεν θα πρέπει. Να έρθω κοντά, θα κολλήσω. Πολλές φορές θυμάμαι σε συζητήσεις που λέγαμε αυτοί οι πληθυσμοί είναι νέοι, είναι νέα άτομα, όπως είπε η κυρία Καμπάνη, αυτοί κάτω από τα 50, οι περισσότεροι είναι πολύ νέες ηλικίες οι προσφυγές και οι μετανάστες που ζουν σε αυτούς τους χώρους, δεν κινδυνεύουν τόσο άμεσα. Όμως έχει περάσει στον κόσμο ότι επειδή ζουν σε αυτές τις συνθήκες, είναι μια πηγή μόλυνσης. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Δηλαδή αυτό πιστεύω θα μας ακολουθήσει για πολύ καιρό. Και δεν ξέρω τι θα γίνει με το εμβόλιο, πώς θα το διαχειριστούν. Δηλαδή, τι κάνεις,
από τη στιγμή που έχουμε εμβόλιο, πας και εμβολιάζεις με το ζόρι σε εισαγωγικά αυτούς τους πληθυσμούς, για να νιώσουν οι άλλοι καλύτερα ότι δεν κινδυνεύουν. Δεν ξέρω, θα υπάρξουν, προβλέπω, για ένα μεγάλο διάστημα θα μας ακολουθεί αυτός ο φόβος και αυτές οι διακρίσεις που θα πάρει καιρό να τις ηρεμήσουμε και να αποδείξουμε ότι δεν υφίσταται αυτός ο κίνδυνος που έχει περάσει στον κόσμο. Πολύ σύντομο σχόλιο να επιτρέπετε, κύριε Κουλεράκη, ακριβώς αυτό που είπε η κυρία Ιωαννίδη. Είναι το ότι ακριβώς αυτό το ζήσαμε πολύ πριν τον κορονοϊό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Το ζήσαμε, το νομίζω το θυμάστε και εσείς, Κουλεράκη, σίγουρα το έχει συναντήσει και η κυρία Καμπανή και στην Ιταλία αλλά και σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα είχαμε ακριβώς πριν λίγους μήνες, πριν έχουμε την έξαρση της πανδημίας και στη χώρα μας, από το Σεπτέμβριο, τον περασμένο, γονείς δεν δέχονταν τα παιδιά τους να εγγραφούν, να συνυπάρχουν σε σχολικό περιβάλλον, εάν δεν είχαν εμβολιαστεί τα παιδιά. Επομένως, καταλαβαίνουμε παιδιά τα οποία δεν γνώριζαν οι γονείς τους, δεν υπήρχαν τα εμβόλια, δεν είχαν γίνει εμβολιασμοί. Αυτομάτως καταλαβαίνουμε πως εμπόδια στην υγεία μετά οδηγούν ουσιαστικά στον κοινωνικό αποκλεισμό. Έτσι. Μιλάμε για παιδάκια τα οποία θα έπρεπε να γραφτούν στο σχολείο και απαγορευόταν η εγγραφή τους αν δεν έχουν πάει το έγγραφο το οποίο να πιστοποιεί ότι έχουν λάβει τα τυπικά εμβόλια. Ναι, ακριβώς. Professor Καμπανή, a last word from you before we close. No, I think that I have said all what I had to say. Okay. Ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους, καταρχάς τους ομιλητές και τις ομιλήτριες για τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες τους. Ήταν πολύ, νομίζω ότι προσθέσατε αξία στο συνέδριο, γιατί ακουμπήσατε πτυχές που αφορούν άμεσα το συνέδριο, πολιτικές, υγείας, και δώσατε μια διάσταση που στη διαχείριση της πανδημίας νομίζω ότι λείπει. Έχει γίνει μεγάλη επικέντρωση ως προς το κομμάτι το κλινικό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια, αλλά δεν είναι το μόνο που μπορεί κανείς να σκεφτεί σε ό,τι αφορά τη διαχείριση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αυτή την συνεδρίαση. Ελπίζω ότι βρήκατε ενδιαφέρουσα και να σας καληνυχτήσω και ελπίζω σε μια σύντομη από κοντά συνάντησή μας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Good evening, bye.